Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ κάνουν καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του σημαντικότερου ενεργειακού έργου στην περιοχή. Χατζηδάκης, Λακοτρύπης, Στάινιτς υπογράφουν σε πανηγυρικό κλίμα στο Ζάπιο την διακρατική συμφωνία για τον EastMed. Έχει διάσταση οικονομική, αναπτυξιακή, διπλωματική αλλά και γεωστρατηγική. Ένας από τους μεγαλύτερους αγωγούς φυσικού αερίου στον κόσμο θα έχει προφανείς θετικές συνέπειες για τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμά του. Ο EastMed, λοιπόν, δεν είναι απλώς ένας αγωγός ενέργειας και οικονομικής πρόοδου, αλλά ένας αγωγός ειρήνης και συνεργασίας των λαών της περιοχής. Όποια χώρα το επιθυμεί, είναι καλοδεχούμενη, νοουμένου βεβαίως, πως υιοθετεί τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου με πλήρη σεβασμό στην ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας ανεξαρτήτων κρατών. Εμείς ζητάμε και προσκαλούμε από οποιαδήποτε χώρα το επιθυμεί, καταρχήν η Ιταλία, κατόπιν η Αίγυπτος, να συνδράμει. Αυτό θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση, ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια, ακόμα μεγαλύτερη ένωση. Της υπογραφής της διακρατικής συμφωνίας προηγήθηκε η συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας των τριών χωρών και πάλι στο Ζάπιο, χωρίς ωστόσο να προβούν στην όποια δήλωση. Ώρες προηγουμένως, ΔΕΠΑ και Energean Oil & Gas υπέγραψαν προσύμφωνο για την προμήθεια 2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου ετησίως μέσω του EastMed, με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας να στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Μπορεί ο αγωγός αυτός να είναι όνειρο για ορισμένους και εφιάλτης για κάποιους άλλους, αλλά σήμερα αποδεικνύεται ότι τίθενται οι βάσεις για την κατασκευή του. Ο καιρός μπορεί να είναι βροχερός και κρύος έξω, αλλά το κλίμα όπως πάντα είναι ιδιαίτερα θερμό. Κάθε φορά που υποδεχόμαστε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός καλωσορίζει τον Νίκο Αναστασιάδη στο Μεγάρο Μαξίμου, κάνοντας λόγο για μια σημαντική μέρα. Ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό έργο, το οποίο έρχεται ως επιστέγασμα μιας πολύ ουσιαστικής τριμερούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και όχι μόνο. Ιστορικό γεγονός η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας, λέει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Να υπάρξει συνεργασία και όχι αντιπαλότητα στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα ενέργειας ή οτιδήποτε μπορεί να συνδέσει τα κράτη της περιοχής. Τη συνάντηση με Μητσοτάκη ακολούθησε σε εγκάρδιο κλίμα αυτή με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.